Για μία ακόμα φορά η σχολική χρονιά ξεκινά με την Energia να υλοποιεί την πρωτοβουλία της επιστροφής στα θρανία Back to School, δορίζοντας δωρεά επιταγές για την προμήθεια σχολικών ειδών σε μαθητές και μαθήτριες που στηρίζουν οι κοινωνικές δομές και τα τοπικά κέντρα κοινότητας στην Καβάλα, στη Θάσο και στη Ζήτσα Ιωαννίνων. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία από την οποία θα επωφεληθούν περίπου 500 μαθητές και μαθήτριες που υποστηρίζονται από τις κοινωνικές δομές και τα σχολικά είδη θα τα προμηθευτούν από τοπικά βιβλιοπωλεία στις συγκεκριμένες περιοχές. Εκ μέρους της Energia σε Καβάλα και Θάσο, τις δωροεπιταγές παρέδωσαν ο κύριος Ευάγγελος Λεόβαρης, στέλεχος του Τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, και ο κύριος Αρτέμης Μπαρμπούνης, υπεύθυνος εταιρικών υποθέσεων της Energia στην Καβάλα. Τόσο ο δήμαρχος Θάσου, κύριος Λευτέρης Κυριακίδης, όσο και οι εκπρόσωποι των κοινωνικών δομών της Καβάλας, ευχαρίστησαν θερμά την Energia για την σταθερή κοινωνική της προσφορά στην περιοχή, ευχόμενη η πρωτοβουλία να βρει μιμητές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Μέρημνα του Παιδιού που μας δίνει τη δυνατότητα για ακόμα μία χρονιά να στηρίξουμε το πρόγραμμα που έχουμε θεσπίσει εδώ και 3 χρόνια πλέον, το Back to School, την επιστροφή στα θρανία, η οποία τι είναι, είναι δωρεά δωροεπιταγών σε μαθητές και οικογένειες που έχουν ανάγκη για την προμήθεια των σχολικών ειδών και της γραφικής ύλης για τη νέα σχολική χρονιά που ξεκινά. Ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτός ο θεσμός, εμείς το θέλουμε πολύ και σε αυτό το σημείο να πω πως βοηθάει και την τοπική αγορά, μιας και η προμήθεια αυτής της σχολικής ύλης γίνεται από βιβλιοπωλεία της Καβάλας. Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά, καλή δύναμη σε γονείς και παιδιά και δασκάλους για την νέα σχολική χρονιά που μόλις ξεκινά και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Μέρημνα του Παιδιού Καβάλας. Καλωσορίζουμε για άλλη μια χρονιά την εταιρεία Energia, το Διοικητικό Συμβούλιο, η πρόεδρός μας η κυρία Χρυσανθίδου Αυγή και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το εκπαιδευτικό μας διδακτικό προσωπικό και γενικά το προσωπικό του σταθμού μας χαιρετίζει για άλλη μια χρονιά, τρίτη κατά σειρά, πλέον γίνατε θεσμός, αυτή την κίνηση, την συμβολική αλλά και ουσιαστική, που δίνει πάρα πολύ χαρά και στους γονείς και φυσικά σε εμάς που στηρίζουμε το έργο του Συλλόγου μας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα το Διοικητικό που βρισκόμαστε εδώ στα γραφεία του Συλλόγου. Για τρίτη χρονιά η εταιρεία Energia μας κάνει μια δωρεά σε δωροεπιταγές για αγορά σχολικών ειδών. Οι οικογένειες που υποστηρίζουμε είναι πολλές, οι ανάγκες είναι ιδιαίτερες, μεγάλες και αυτές τις εποχές που ζούμε με τόσο μεγάλη αύξηση του κόστους ζωής είναι πραγματικά πολύτιμη αυτή η δωρεά. Θα πάνε στα 110 παιδιά του συλλόγου μας. Ελπίζουμε να βοηθήσουν ώστε να προοδεύσουν τη χρονιά τους. Ο Σύλλογος Πνοή εξακολουθεί να κάνει όλες τις άλλες δράσεις. Θα είμαστε κοντά σε όποιον μας έχει πραγματικά ανάγκη, οικογένειες με παιδιά ανήλικα και βέβαια σε όλους τους συμπολίτες μας που το παράδειγμα της Energia πιστεύω να τους δίνει ένα έναυσμα για να προσέξουν λίγο και τον τοπικό σύλλογο. Μέσω του κυρίου Λεόβαρη και του κυρίου Μπαρμπούνη να ευχαριστήσω από καρδιάς την Energia που για ακόμη μια χρονιά φέτος δεν μας ξεχνάει. Κάθε χρόνο λοιπόν τέτοια εποχή είναι δίπλα μας προσφέροντας δωροεπιταγές στο πρόγραμμα Back to the School για τα παιδιά μας τα οποία βρίσκονται μέσα στο παράδειγμα προστασίας παιδιού Καβάλας. Είναι λοιπόν ένας θεσμός που έχει καθιερωθεί και πραγματικά περιμένουν με χαρά τα παιδιά μας κάθε χρόνο την επιταγή και την αγορά των σχολικών τους από την Energia. Για από τα παιδιά και από όλη τη διοίκηση σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, πολύ χαρούμενοι που για μία ακόμα χρονιά, είναι η τρίτη χρονιά, υλοποιείται η δράση Back to School, επιστροφή στα θρανία από την Energia. Μία δράση σε συνεργασία με το Δήμαρχο Θάσου και το Δήμο Θάσου, την κοινωνική υπηρεσία συγκεκριμένα του Δήμου. Έχουμε λοιπόν την προμήθεια σχολικών ειδών και γραφικής ύλης προς οικογένειες και μαθητές που έχουν ανάγκη για να προμηθευτούν τα απαραίτητα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
Ευχαριστούμε πολύ το Δήμαρχο, ευχαριστούμε την κοινωνική υπηρεσία που μας δίνουν αυτή την δυνατότητα να συνεργαστούμε μαζί τους. Θεωρώ ότι αυτή η δράση έχει τρία καλά. Το πρώτο είναι ότι κινείται η αγορά, γιατί τη γραφική ύλη και τα σχολικά είδη, οι μαθητές και οι οικογένειες θα τα προμηθευτούν από τοπικά βιβλιοπωλεία του νησιού. Το δεύτερο είναι ότι οι γονείς, όλοι ξέρουμε ότι ο Σεπτέμβριος είναι πολύ δύσκολος στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, είναι μια ελάφρυνση οικονομική σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο που διανύουμε. Και το τρίτο είναι ότι τα παιδιά μπορούν να διαλέξουν μόνα τους την τσάντα που τους αρέσει, το χρώμα που τους αρέσει, στο βιβλίο, στο ντοσιέ, στα σχολικά είδη που τα ίδια αγαπούν. Υποδέχομαι για τρίτη συνεχή χρονιά με χαρά και τιμή τους εκπροσώπους της εταιρείας Energien, προκειμένου να αποδεχθούμε την προσφορά τους για τη διευκόλυνση μαθητών που αντιμετωπίζουν κάποια οικονομικά προβλήματα στην προμήθεια σχολικών ειδών εν ώψη της αρχής του νέου σχολικού έτους. Θα ήθελα για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω την εταιρεία για την ευγενική της προσφορά. Επαναλαμβάνω ότι είναι σταθερά η τρίτη χρονιά που η εταιρεία κάνει αυτή την προσφορά προς το Δήμο μας και εύχομαι να συνεχίζει να στηρίζει το Δήμο μας και τους μαθητές του νησιού μας.